Λίγο πριν την πρεμιέρα του σόου χορού, η Ευαγγελία Αραβανή ανέβηκε στην Πασαρέλα. Στην πρώτη σειρά ήταν ο Ηλίας Βρετός που πήγε να θαυμάσει την αγαπημένη του. Μόνο εκείνη θα βρίσκεται πρώτα το τραπέζι πίστα. Δεν είχα ξαναδεί την Ευαγγελία στην Πασαρέλα, πρώτη φορά την είδα. Την καμαρώνω σε ό,τι κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ που της πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Έτσι περιμένει να την καμαρώσει και στο dancing. Η Ευαγγελία Αραβανή είναι ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες και έχει αρκετό άγχος για τη στιγμή που θα βγει να χορέψει. Έτοιμος, όταν πας να κάνεις κάτι που δεν έχεις ξανακάνει, δεν νιώθεις ποτέ εδώ. Και όταν πάω να βγω στην Πασαρέλα καλή ώρα όπως αυτό που είδατε, πάντα έχεις ένα άγχος πριν για να πάνε όλα καλά. Οι ρυθμίσεις της πρόβας προς το παρόν είναι πιο χαλαροί, αλλά οι μικροτραυματισμοί και οι μελανιές δεν λείπουν. Πέρα από τις άπειρες μελανιές που έχω επάνω μου, ο πόνος στα πλευρά από τα διάφορα lift που κάνουμε και αναγκαστικά ο καβαλιέρος σε πιάνει από εκεί, είναι απίστευτος. Ο Ηλίας Βρετός θεωρείται πια βετεράνος του σόου και άρχισε να δίνει συμβουλές. Άλλωστε έφτασε και ένα βήμα πριν την πρωτιά. Επειδή εμπλέκονται στη μέση πολύ κούραση και πολύ άγχος, πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν σε αφήνουν να το ευχαριστηθείς, να μπορέσουν όσο γίνεται να το ευχαριστηθούν γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Ακόμα δεν άρχισε το σόου και οι πρώτες γκρίνιες ξεκίνησαν. Αρκετοί είναι εκείνοι που λένε ότι η Ευαγγελία Αραβανή όχι μόνο έχει κάνει μαθήματα χορού στο παρελθόν, αλλά έχει εργαστεί και ως δασκάλα στη σχολή. Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι έχω κάνει χορό γενικά στη ζωή μου. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι έχουν κάνει κάποιο είδος χορού στη ζωή του. Μάλλον για να μην πω όλοι, γιατί δεν ξέρω τώρα ο καθένας προσωπικά. Αρκετοί ξέρω ότι έχουν κάνει χορό. Ευαγγελία Αραβανή δεν είναι δασκάλα, απλά κάποια στιγμή όπως ξαναείπα, ναι. Είχα πάει και βοήθησα μία φίλη μου στην οποία πήγαινα στη σχολή της και είχα κάνει κάποια μαθήματα για εμένα, διότι ήθελε κάποιον βοηθό και ήμουνα με τη δασκάλα μέσα στην αίθουσα, δεν ήμουνα εγώ αυτή που δίδασκε. Όλοι θα κριθούν από το αποτέλεσμα.